Πράσο. Τι πράσο θα μου πει τώρα. Κρήτης. Κρεμμύδι. Μαϊντανό. Φέτα. Αυγουλάκια. Baking powder. Αλευράκι. Γιαούρτι που το έχει κρύψει εδώ πίσω. Αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Τόσο ωραία. Απλά και τόσο εύκολα. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι εσείς γυναίκες που τα ξέρετε όλα. Νομίζω ότι τα ξέρετε όλα. Όλα τα ξέρουμε, όλα. Δεν ξέρετε τίποτα, θέλω να σας πω. Λοιπόν, πρόσεχε τι λες. Δώσουμε λίγο αυτό εδώ. Βάλαμε πράσο και κρεμμύδι για να μην σας σημώνει άνθρωπος. Όχι, το βάλαμε για την ενόστιμα. Γιατί, μας αρέσει. Βάλαμε το τυρί για να δέσει πάρα πολύ τη γεύση. Θα δώσει μια πολύ ωραία γεύση στο φαγητό, στην κροκέτα σήμερα. Κροκέτα ή κεφτέδες τώρα. Μισό λεπτό, θα μας μπερδεύσεις, μια μας τα λες μια έτσι, μια γιουβέτσι. Εντάξει, αλλά έχεις 10 λεπτά. Άκουσα να σου πω κάτι. Κάνε το εσύ νόστιμο. Θα το κάνω. Πες το. Υπόσχομαι. Και φασολάδα. Όχι, όχι. Εντάξει. Και φταίδες. Λοιπόν, το αυγό είναι ο συνθετικός κρίκος των υλικών. Θα δέσει τα υλικά και το αλεύρι θα δώσει σώμα. Το baking powder θα δώσει διόγκωση, αλλά την πιπέρι θα δώσει γεύση. Okay. Ωραία. Το γιαουρτάκι. Το γιαουρτάκι είναι μετά για το γαρνίρισμα. Α, πάρα okay. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε να ανακατέψουμε. Πάρε ένα κουτάλι. Πάρε την μπασίνα με το αυγό εδώ. Κουτάλι, τέτοιο κουτάλι. Δεν ξέρω, έχει κάποια προτίμηση. Ναι, αυτό το κουτάλι. Έλα. Ναι, και ανακατεύω. Θα ανακατέψει, θα βάλουμε σιγά σιγά τα υλικά μέσα. Λοιπόν, θα βάλουμε το πράσο. Μάλιστα. Το πράσο θέλω να σας πω, αν και τα ξέρετε όλα εσείς. Δεν χρειάζεται να το πω. Ναι. Λοιπόν, καλό θα είναι να βάζουμε το πράσινο μέρος, το ανοιχτόχρωμο, όχι το σκουρόχρωμο μέρος του πράσου. Αυτό μασχέται δύσκολα, μαγειρεύεται δύσκολα. Οπότε βάζουμε, σαν να λέμε, το άγουρο. Ωραία. Εντάξει, όχι το πράσινο γινωμένο. Λοιπόν, το πράσο είναι ένα νόστιμο κρεμμύδι. Μπορούμε πάρα να τα καταστήσουμε γενικά. Οποιαδήποτε συνταγή έχουμε μέσα με. Υπάρχει κρεμμύδι, να βάλουμε μέσα πράσο. Εγώ τώρα έχω βάλει και τα δύο. Θα δώσω μια πάρα πολύ ωραία γεύση. Τι άλλο θα το πω. Βάζουμε και το κρεμμύδι μέσα. Ωραία. Τέλεια. Βάλε αλάτι πιπέρι. Μάλιστα. Τη φέτα. Εδώ προσέχουμε. Όταν σε μια συνταγή αλάτι. Μέσα υπάρχει φέτα, α. Βάζουμε και αλάτι. Ναι, το προσέχουμε, αλλά βάζουμε και το αλάτι. Η φέτα από μόνη της δεν μπορεί να δώσει τη γεύση που θέλουμε. Δηλαδή στο αλάτι, τη γεύση του αλατιού που θέλουμε. Οκ. Okay. Θα βάλω το λίγο παραπάνω. Δύο pinch είναι καλά. Ναι, ναι, δύο pinch, βάλε. Δύο πρέζες στα ελληνικά. Εντάξει, να. Πιπέρι. Θα βάλουμε μαϊντανό. Ο μαϊντανός, όταν τον τρως σκέτο, όπως πολλά μυρωδικά ή λαχανικά, δεν είναι νόστιμος. Όταν το προσθέσουμε σε μια συνταγή, ναι. Είναι σαν να μεταμορφώνεται. Ταιριάζει πάρα πολύ και δίνει μια πολύ ωραία γεύση. Ό,τι πεις. Εμείς εμπιστευόμαστε τυφλά εδώ. Δεν ανέβεσαι. Όχι, αλήθεια λέω. Εγώ δεν τρώω μαϊντανό και το ξέρεις, αλλά από τα χέρια σου δεν θα πω. Βάλε ένα γαντάκι. Θα βάλει. Ας το κουτάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα φτιάξουμε τώρα ένα μείγμα το οποίο θα αποτελείται αλεύρι με baking powder. Αν δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να αγοράσουμε στο σούπερ μάρκετ ένα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Δεν φουσκώνει μόνο του, έχει και αυτό μέσα baking powder. Το baking powder είναι διοκοτική ουσία, είναι άμυλο μαζί με σόδα, το οποίο όταν θα μαγειρευτεί, θα με τη θερμοκρασία αρχίζει και φουσκώνει το προϊόν. Εξατμίζεται η σόδα, γίνεται φυσαλίδα και έτσι μαζί φουσκώνει ωραία. Και το προϊόν. Πολύ ωραία. Στην μπασίνα εδώ δίπλα, θα πάρω το αλεύρι εγώ και το baking powder. Μάλιστα. Για να φτιάξουμε το μείγμα που θα βάλουμε μέσα στον κεφτέ. Ωραία, εγώ είμαι εδώ και περιμένω. Χωρίς το γκυμά που λέτε κι εσείς. Εμείς φταίμε που μας παραπλανείς. Κάποιος πρέπει να φταίει. Βέβαια, εσύ πάντα. Λοιπόν, baking powder. Να ξέρετε, δεν μπορούμε να βάλουμε baking powder όσο θέλουμε. Μέχρι το πολύ μία κουταλιά της σούπας, μία κουταλιά του γλυκού. Α, μου φάνηκε πολύ. Ανά 200 γραμμάρια αλεύρι. Ωραία. Το παραπάνω βγάζει άσχημη γεύση. Ανακατεύουμε καλά. Πώς χρειάζομαι και άλλο, γάντι. Δεν θα πλάσω και φτεδάκια. Όχι. Όχι. Θα τηγανίσουμε με το κουτάλι και κατευθείαν στο λάδι. Σαν τους κολοκυθοκεφτέδες. Εσύ δεν έχουν κοιμά. Κολοκυθοκεφτέδες. Ναι. Όχι. Όχι. Γιατί έτσι πες πρασοκεφτέδες, λοιπόν, να καταλαβαίνουμε όλα, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Okay. Τώρα με το χέρι σου μέσα, ανακάτεψε τα καλά να βγάλει τα υγρά του. Είναι και μεγάλα τα γάντια σου, μωρέ θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες συνταγές όπως είναι οι κολοκυθοκεφτέδες, τους οποίους πιέζουμε καλά το κολοκύθι να βγάλουν τα νερά και τα υγρά. Θέλω να σας πω ότι ναι, μεν
στο κολοκύθι, όταν θα βγάλει τα υγρά, μένουν οι φυτικές ίνες, οι οποίες ναι, μεν κάνουν το καλό, δηλαδή είναι το καλό στοιχείο του λαχανικού ή του φρούτου, αλλά η γεύση είναι στο υγρό που θα φύγει. Μάλιστα. Οπότε καλό είναι, αν τυχόν σε κάποια συνταγή από κολοκυθοκεφτέδες που έχετε δει από κάποιο συνάδελφο, το ζουμί που θα φύγει το κρατάτε, το μαγειρεύετε, το βράζετε, να γίνει ρεντουξιόν και το ξαναβάζετε πάλι μέσα στη συνταγή. Είναι όλη η γεύση, δεν θέλουμε να χαθεί. Okay. Εμένα από εδώ δεν βλέπω ζουμάκι, να ανησυχήσω. Μια χαρά το πας, πάμε. Τέλεια. Αχ! Λοιπόν, θα ανακατέψουμε καλά τη συνταγή, να γίνει έτσι ένα ωραίο κεφτεδάκι. Και με το κουτάλι μέσα θα τηγανίσουμε σε καυτό λάδι. Τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο, αν το σηκώνει τσέπη μας, αν το σηκώνει τσέπη μας, βάζουμε ένα πιο φθηνό λάδι, το οποίο είναι σπορέλαιο. Αποφεύγουμε τα λάδια της μηχανής και τα λοιπά, πολύ πιο φθηνά. Καλό θα είναι να τηγανίζουμε σε ένα λάδι το οποίο τρώγεται. Είμαι εντάξει. Ναι. Βγάζω γαντάκι. Για να δω. Εσύ θα μου πεις. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει γίνει αρκετά σφιχτό και έτσι μπορεί να τηγανιστεί. Αν είχαμε θερμόμετρο, θα τηγανίζαμε σε λάδι 175 ναι. μέχρι 180 βαθμούς. Όχι παραπάνω. Okay. Αν το τηγανίσουμε σε λιγότερη, σε πιο μικρή θερμοκρασία, θα λαδοπιεί που λέμε. Δηλαδή. Κενέλ είναι αυτό. Κενέλ. Ξέρεις τι σημαίνει κενέλ. Όχι. Αλλά ξέρω ότι είναι αυτή η διαδικασία που κάνεις με τα κουτάλια. Τέλεια. Τι να σημαίνει, αμυγδαλωτό. Όχι, σημαίνει κουτάλι. Σε ποια γλώσσα. Στα γαλλικά. Αλήθεια, πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει να μαθαίνει και λοιπόν. Κάτι τύση. Για να δούμε αν το λάδι έχει κάψει, απλά αφήνουμε έναν κολοκυθοκεφτέ μέσα. Κολοκυθοκεφτές δεν είναι. Ναι, με μπέρδεψε. Εγώ φταίω. Εντάξει, συγγνώμη. Ένα κεφτεδάκι. Λοιπόν, παίρνουμε δύο κουτάλια, θα δώσουμε το σχήμα. Μπορούμε να τα, απλά να, πάρουμε, να βάλουμε και τα χέρια μας μέσα, να το πατήσουμε λίγο και να κάνουμε ένα ωραίο κεφτεδάκι και να το βάλουμε στο λάδι. Εύκολο και αυτό. Πολύ ωραία. Αποφεύγετε γενικά να μαγειρεύουν παιδιά ή να είναι παιδιά κοντά στο τηγάνισμα. Και όταν θα μαγειρεύετε σπίτι, θέλω να σας πω και έχετε μικρά παιδιά, αυτό ακριβώς, καλό θα είναι το χερούλι να μην προεξέχει έξω από τον μπάγκο, γιατί ένα παιδάκι περίεργο θα σηκώσει το τηγάνι να την τύχει μέσα, ναι, σίγουρα. Θα πέσει πάνω το λάδι. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω, όταν τηγανίζετε, να είναι το τηγάνι στο μέσα μάτι, όχι στο έξω. Mm-hmm. Μέσα για να μεριά. Είμαστε ασφαλείς. Ξεκινάμε και βάζουμε τους κεφτέδες. Ένα, δύο, τρία. Εμείς όταν θα ολοκληρώσουμε τον κύκλο, θα ξαναγυρίσουμε πάλι τον πρώτο. Α, ωραία διαδικασία. Τελεία. Αυτή. Πολύ ωραία. Πώς θα πάρω και εγώ κουταλάκια. Λοιπόν, έλα, έλα συνεχίσεις. Τόσο κάνα δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί να μείνει το μείγμα στο ψυγείο μέχρι να δείτε ότι δεν έχει κατεβάσει υγρά. Αν δείτε ότι έχει κατεβάσει υγρά, ίσως να χρειαστεί να βάλουμε ακόμα λίγο αλευράκι και να το τηγανίσουμε. Το χρησιμοποιούμε δηλαδή. Το χρησιμοποιούμε. Ωραία. Δεν μπορεί να μείνει πολλές μέρες στο ψυγείο, γιατί αρχίζει μετά και βγάζει άσχημη μυρωδιά. Το κρεμμύδι και το κράσο. Κατάψυξη. Κατάψυξη είναι καλό να μην βάζουμε τα λαχανικά τα οποία δεν είναι μαγειρεμένα. Όταν το λαχανικό το οποίο δεν είναι μαγειρεμένο μπει στην κατάψυξη, θα παγώσουν τα υγρά που υπάρχει μέσα, τα υγρά που έχει μέσα η σάρκα του λαχανικού και μόλις αποψυχθεί θα φύγουν όλα και θα αδειάσει. Δεν οπότε το είναι δωράδωρο. Οπότε θα φτιάξουμε όση ποσότητα χρειαζόμαστε για εκείνη τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, θα γυρίσω εγώ το πρώτο εδώ. Και να κάνεις και εσύ ένα. Όπου μυρίζει πολύ ωραία, ε. Κάτσε να δω αν μπορώ να το κάνω όπως το κάνεις εσύ. Πω πω, θα μου δύσκολο είναι. Αν έχετε μικρά παιδιά και θέλουν να δοκιμάσουν, μπορείτε να βάλετε πιο εύκολα λαχανικά, όχι πράσο, ας πούμε, και μαϊντανό και κρεμμύδι. Ναι. Βρείτε λαχανικά τα οποία αρέσουν τα παιδάκια σας, αλλάξτε τα με αυτά που έχω κάνει εγώ τώρα και τηγανίστε τα. Το αν θέλετε να τα κάνετε ακόμα πιο υγιεινά. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Μικρούλι, μικρό. Εντάξει, και εσύ μικρούλα είσαι. Εγώ είμαι πιο μεγάλος. Να το. Εντάξει, εμείς τα παιδάκια φτιάχνουμε λίγο μικρότερα. Να το βάλω. Ναι, έλα. Μπορεί να γίνουν ακόμα και στο φούρνο. Αν τυχόν θέλουμε να τα ψήσουμε στο φούρνο, θα τα περάσουμε με ένα πινέλο με ελαιόλαδο εξωτερικά. Ναι. Θα βάλουμε το φούρνο στους 270 βαθμούς όσο πάει και θα τα βάλουμε μέσα για να πάρουν γρήγορο χρώμα. Έχω φωσιωθεί εδώ. Πολύ ωραία διαδικασία θα είναι. Αγχολητική. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Έχουμε ένα απορροφητικό χαρτί. Κάτσε να βάλουμε λίγο γιαούρτι στο πιάτο. Εγώ να συνεχίσω να κάνω, μου άρεσε. Ναι, έλα, έλα. Δεν θέλουν πολύ ψήσιμο. Ίσα-ίσα να πάρουν χρώμα απ' έξω και μέσα να ζεσταθεί αρκετά. Τι έπαθες, πίνασες. Όχι, σκέφτομαι. Το τυρί θα λιώσει, η φέτα δηλαδή θα μαλακώσει. Και φανταστείτε ότι το πράσο και το κρεμμύδι τρώγονται και ομά, οπότε λίγο να μαγειρευτεί. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ γρήγορο.
Λευτέρη μου, τι κάνεις, Λευτέρη μου. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκαμε. Έχει μοσχοβολήσει όλος ο όμιλος, όλες οι εγκαταστάσεις. Βγαίνω έξω και μου λένε, μα τι φτιάχνετε, τι μαγειρεύετε, τι καλό εδώ είναι αυτό που μυρίζει. Ω, Θεέ μου. Για να δούμε τι κάνω, δε. Εύχομαι να είναι πεντανόστιμο. Εύχομαι. Και φταίς, λοιπόν. Θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Ναι, από εδώ. Θυμάμαι, και τι να με θυμάμαι, Θεέ μου. Ρεξιάνα, σου είπα απλά να τους τοποθετήσεις μέσα. Ναι. Με μία σειρά. Το έκανα, ορίστε. Ωραία. Κυκλικά. Ποιο είναι το πρόβλημα. Πουθενά, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα πεταμένα μέσα. Όλα πεταμένα. Όλα πεταμένα. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν. Και φταίς, αν νομίζατε ότι προέρχεται από κάποια τουρκική συνταγή, κάνετε λάθος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, γιατί αν τρέξετε. Το έψαξες. Το έχω ψάξει. Για πες. Προέρχεται από τη δυναστεία Τσιν στην Κίνα, 221 π.Χ. Τότε γίνονται οι πρώτες αναφορές για τους κιοφτέδες, κεφτέδες, και μετέπειτα ταξίδεψε η συνταγή πιο δυτικά προς την Τουρκία και από εκεί και έπειτα μετά μάθαμε κι εμείς τον κεφτέ, είτε με το κρέας κατά βάση γινόταν τότε. Τώρα εμείς φτάσαμε το 2021 μετά Χριστό, ο Θεός να μας φτιάχνει με πράσα και φέτα. Με την κρίση τώρα δεν υπάρχει πολλά να σημειωθεί αυτό. Κρεατάκι, οπότε κολοκυτάκι, πράσα, κρεμμύδια. Συγγνώμη, δεν έχεις βγάλει κανέναν. Όχι ακόμα. Τι κάνεις τόση ώρα. Δεν μπορεί να κάνω το κεφαλιό μου, ο κεφτές θα μου πει πότε πρέπει να βγει. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε λίγο. Ξεκινάμε να βγάλουμε τον πρώτο. Χρειαζόμαστε μια φουσουρωτή κουτάλα και ένα απορροφητικό χαρτί. Κάνουμε και το δεύτερο. Δεν θέλουν πάρα πολύ από ό,τι βλέπω. Γενικά στο τηγάνι. Ένα πεντάλεπτο. Αυτό λάδι. Πέντε λεπτάκια. Πέντε λεπτάκια. Και ξαναλέω, μπορούμε να του ψήσουμε στο φούρνο σε πολύ δυνατή θερμοκρασία μέχρι να φέρουν εξωτερικά χρώμα. Ωραία. Και να κάνουμε δηλαδή, να του κάνουμε γρατέν. Ναι, θα μπορούσε. Να του γρανάρουμε. Γραντινάρουμε. Γραντινάρουμε. Θα μπορούσε. Θα του γραντινάρουμε. Ναι, θα μπορούσε. Δάσκαλε. Θα μπορούσε. Ναι, μαθητούδη μου. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω, προσέξτε πάρα πολύ το λάδι. Αν λαδοπιεί που λέμε το τηγανιτό φαγητό, δεν τρώγεται. Είναι απέσιο. Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ πολύ. Πολλά μαγαζιά το έχουμε δει, παιδί μου, από την πολλή δουλειά. Καμιά φορά υπάρχει μια προσεξία έτσι και έρχονται προϊόντα τα οποία έχουν λίγο λαδάκι παραπάνω μέσα και δεν είναι πολύ. Είναι πολύ βαριά μετά η συνταγή. Και να φας, να πεις άντε, θα φάω. Σου κάθεται, στο μαχί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Oh, πάμε να στήσουμε. Αλλά εδώ μιλάμε για μια ελαφριά γεύση, μιλάμε για χορταράκια, για φέτα, κρεμμυδάκι. Ε? Απλά πράγματα. Απλά πράγματα, φίλε. Και οικονομικά, παιδιά. Και νόστιμα. Κάνε λίγο πιο εκεί. Όχι, δεν θέλω. Δεν φτάνει εδώ που σε βοηθά. Θα προλάβουμε να δοκιμάσουμε. Φυσικά και θα προλάβουμε να δοκιμάσουμε φυσικά για να σας μεταφέρουμε αυτή τη γεύση η οποία θα πλημμυρίσει μέσα στο στόμα μας. Με τον ίδιο τρόπο, ξαναλέω, να φέρω πιάτο. Να κάνουμε κεφτέδες από ό,τι λαχανικό θέλουμε, σχεδόν. Λίγο ρίγανη στο τέλος. Θα μπορούσα φυσικά να βάλω και λίγο λεμόνι. Καλά, εμείς θα βάλουμε εδώ. Για να το έχουμε αυτό, να το στολίσουμε. Για ομορφιά. Για ομορφιά. Ωραία. Πάμε να βάλουμε λίγο γιαουρτάκι στο πιάτο εδώ. Ναι, για βάλουμε, να μας περιποιηθείς και εμάς. Τι γιαούρτι είναι αυτό? Πρόβιο. Πρόβιο, ε. Ναι. Φοβερό. Να είσαι άνθρωπο πρόβιο γιαούρτι. Αυτό περίμενα να ακούσω. Αυτό περίμενα να ακούσω, γιατί νομίζω θα ταιριάζει γάντι. Πρόβιο γιαουρτάκι με την τσίπα από πάνω, είναι καταπληκτικό. Έχουμε φοβερά γιαούρτια εδώ στον τόπο μας. Ναι, θα δοκιμάσουμε όπως μπορούμε. Θα βγάλω από εδώ συγγνώμη και θα καούμε. Δοκίμασε. Εντάξει. Και εγώ θα βάλω αυτό εδώ. Ευχαριστώ. Τέλεια. Α, το αντικατέστησε, δεν πρόλαβε. Γρήγορα. Λοιπόν. Για φάει εσύ να μας πεις. Εγώ θέλω να δοκιμάσω. Και εσύ να δοκιμάσεις. Δεν φαίνεται που το έφτιαξες. Εγώ θα πάρω και λίγο γιαουρτάκι από εδώ. Ναι, να δοκιμάσω εγώ και θα τον πυρουνίσω. Όχι, ξέρεις τη γεύση του. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Είναι αφρός. Αφρός. Αυτό που είπες και ταιριάζει πάρα πολύ με το πρόβιο. Τελικά δεν το περίμενα. Συγγνώμη τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Κάτι για τα κεφτεδάκια αυτά. Το παίρνω πίσω, πεντανόστιμο. Τι ωραία συνταγή. Πολύ, πολύ γρήγορη. Ανοίγουμε το αύριο. Και μέσα. Πουλάμε κεφτεδάκια με πράσο. Πάρα πολύ μέσα, ωραία. Μέσα, μέσα, μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Θέμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τα λέμε την Παρασκευή, Δοκιμάστε τη συνταγή και τα λέμε την Παρασκευή. Μη φύγετε. Πάμε.